Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία μιας νέας δημοσκόπησης της εταιρείας Kappa Research για το έθνος της Κυριακής. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας πει τι δείχνουν. Χρήστο. Μιλάμε για μια δημοσκόπηση η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 9.800 ατόμων σε 13 διαφορετικές περιφέρειες από τις 25 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου. Και εδώ, στην πρόθεση ψήφου, βλέπουμε ότι η διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία είναι στις 5,5 μονάδες και είναι η χαμηλότερη η οποία έχει καταγραφεί σε δημοσκόπηση τους τελευταίους μήνες. Μιλάμε για μια πεντακομματική βουλή, στο 8,7 τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή, 6,9 το κίνημα αλλαγής. Και αυτό που έχει σημασία είναι το ότι έχει η δημοσκόπηση, δεν έχει συμπεριλάβει μέσα, ήταν πάρα πολύ μικρό το χρονικό περιθώριο της αποχώρησης του Ποταμιού από το κίνημα αλλαγής, κατά τα λοιπά. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, ανεξάρτητα Έλληνες και Ένωση Κεντρών μένουν εκτός, ενώ το δεν έχω αποφασίσει, η αναποφάσιστη δηλαδή, είναι στο 13,3%, είναι το μεγάλο ζητούμενο για το ποια θα είναι η τάση, τι θα πρόκειται να κάνουν, ποιο κόμμα θα πρημοδοτήσουν. Από εκεί και πέρα έχουμε στην κάρτα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό να προηγείται μεταξύ των δύο ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά στο σύνολο κανείς από τους δύο συγκεντρώνει το 42%. Στην παράσταση νίκης είναι ξεκάθαρο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με σχεδόν 40 ποσοστιαίες μονάδες, αρχίζοντας το 62% σε σχέση με το 23% που καταλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ στο τέλος, το ερώτημα, εσείς επιθυμείτε να γίνουν τώρα πρόωρες εκλογές? Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει μια, ας το πούμε, ισορροπία. Είναι μόλις η οριακή η επικράτηση του διαφωνού, είναι ακριβώς το 5%, 48% είναι το συμφωνό, το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλό ποσοστό. Χρήστος, ευχαριστούμε.